αρνός θέμα με αντικείμενο τις αριθμητικές σειρές και λέει «Ελέγξτε ως προς τη σύγκληση της σειρές». Πάμε στο πρώτο ερώτημα. Λέει η σειρά σίγμα νι ίσον 1 έως άπειρο, κλάσμα νι παραγωγικό 4 επί 7 επί 3 νι και 1. Λοιπόν, για το α ερώτημα εδώ που αναφερόμαστε, έτσι, η ακολουθία μας, η ακολουθία αλφανή που χτίζει τη σειρά είναι η νη παραγωγικό προς κάτω 4 επί 7 επί 3 νη και 1. Και είπαμε, αν διαβάσουμε το κλάσμα θα διαπιστώσουμε ότι τι έχουμε, ότι πάνω έχουμε το γινόμενο που ξεκινάει 1 επί 2, έτσι επί 3 και φτάνει μέχρι το νη και κάτω το γινόμενο το οποίο είναι 4, 7, γιατί για νη το περάσουμε το 1 βγαίνει το 4, για 2 βγαίνει το 7, έτσι. Για 3 βγαίνει το 10 και πάει λέγοντας και φτάνει μέχρι το 3 νη και 1. Δηλαδή έχουμε ένα κλάσμα, θα λέγαμε στη λογική του παραγωγικού εμφανώς και ξεκάθαρα ο αριθμητής και ο παρομαστής κάτι αντίστοιχο. Αλλά με πιο μεγάλη δυναμική στη λογική ότι τι έχουμε, εδώ έχουμε νη και εδώ έχουμε 3 νη και το 1, το 3 νη. Λοιπόν, σε αυτή τη λογική εμείς για να απαντήσουμε θα χρησιμοποιήσουμε το κριτήριο του λόγου, του Νταλαμπέρ, έτσι, που λέει αν εσύ πάρεις το όριο, έτσι, της α νη και 1 προς α νη του νη τίνοντος στο άπειρο και βρεις ότι αυτό είναι μικρότερο του 1 συγκλίνει, έτσι, μεγαλύτερο του 1 αποκλίνει και για το 1 ψαχνόμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα εμείς εδώ να χτίσουμε και να πάρουμε το όριο α νη και 1 προς α νη, εάν τον νη πάει στο άπειρο. Και για να το γράψουμε έτσι σχετικά πιο έξυπνα θα λέγαμε, θα τραβήξουμε το κεντρικό κλάσμα κάτω από το α νη, Βασίλη, έτσι είναι. Το οποίο είναι νη παραγωγικό προς κάτω. 4 επί 7 κτλ. Κλπ. Μέχρι πόσο? 3 νη και 1. Ωραία. Ο αριθμητής τι θα είναι τώρα? Θα είναι όπου νη το νη και 1. Δηλαδή, ο επόμενος όρος ουσιαστικά. Δηλαδή, τι θα είναι ο επόμενος όρος? Θα είναι πάνω νη και 1 παραγωγικό. Έτσι είναι ο επόμενος όρος. Και ο παραγωγικός ξεκινάει 4, 7. Θα φτάνει στο 3 νη και 1. Να θα είναι και ο επόμενος όρος. Δηλαδή, τι? Θα είναι συν 1 παραπάνω. Δηλαδή, θα είναι 3 επί νη συν 1 συν 3. Έτσι. Εντάξει, συν 1, με συγχωρείς, τύπου γραφικό λάθος. Άρα θα γίνει 3 νη συν 3 και 1 συν 4. Άρα επί 3 νη συν 4. Πολύ ωραία. Και τώρα οι απλοποιήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται επί τόπου. Τι? Το νη παραγωγικό με το νη και 1 απλοποιείται και μένει ο τελευταίος όρος, ο νη και 1. Επειδή το νη και 1 παραγωγικό είναι το νη παραγωγικό, επί το νη είναι ένα όρο. Όμοια τώρα από τους παρομαστές, δηλαδή που είναι στους, ο ένας είναι στους μέσους και άλλους άγγλους, το 4, 7 μέχρι το 3 νη και 1, το απλοποιείται. Άρα τι μένει? Θα μείνει ίσον το όριο, εάν το νη πλησιάζει στο άπειρο, ωραία, κλάσμα από τους άκρους έχει μείνει μόνο το νη και 1. Έτσι είναι, από τους άκρους. Τώρα, από τους μέσους τώρα, αυτούς εδώ, τι έχει μείνει? Έχει μείνει το 3 νη συν 4. 3 νη συν 4. Και γνωρίζουμε, όταν έχουμε το όριο ενός κλάσματος με βαθμό αριθμητή και παρομαστή ίδιο, δηλαδή νη στην πρώτη και νη στην πρώτη, το όριο είναι το πηλίκο των συντελεστών των μισοδαθμίων όρων, δηλαδή το 1 τρίτο, ίσο με 1 τρίτο. Ή διορίζουμε πάνω κάτω με το νη και βγαίνει αμέσως, έτσι. Και θα γίνει 1 συν 1 διανύει πάει στο 0, 3 συν 4 διανύει πάει στο 0, άρα μένει 1 τρίτο. Το 1 τρίτο τώρα είναι μικρότερο του 1, άρα τι κάνει? Η σειρά, Βασίλη, τι κάνει? Συγκλίνει από το κριτήριο του Λάιπ, του Ντάλαμπερ, έτσι, πιπέρι στη γλώσσα. Λοιπόν, απαντήσαμε τώρα και είπαμε ότι η πρώτη σειρά αυτή εδώ πέρα τι κάνει? Συγκλίνει. Συγκλίνει. Πάμε τώρα στην δεύτερη. Για να δούμε η δεύτερη τι λέει. Για να δούμε λίγο παρακάτω. Η δεύτερη εδώ που βλέπουμε η σειρά σίγμα από νήσον έως άπειρο, νη προς νη και ένα, και όλο στην νη επί νη και ένα. Τα σγρίφους, έτσι. Όμως όταν βλέπω αυτό, θα θυμάμαι, Ευαγγέλη, και θα θυμάμαι
Όχι το χωριό. Θα θυμάμαι το εξής, έτσι. Θα θυμάμαι το εξής, ότι τι, το ένα και ένα διανύει από τον τύπο του ανατοκισμού, έτσι. Πού πλησιάζει αυτό εδώ πέρα, αν τον είπα στο άπειρο, τι είναι στο, ή αν θέλεις το ίδιο πράγμα γραμμένο διαφορετικά, πώς είναι, είναι το νι και ένα προς νι και όλο εστιν νι πάει στο εντάξει, ή έτσι γραμμένο. Το θυμάμαι αυτό, γιατί αν δεν το θυμάμαι αυτό, φωτιά στα μπατζάκια μου, έτσι. Γιατί ο αριθμός είναι ο αριθμός ποίημα που έδεσε, που συνέδεσε, έτσι. Αν θέλεις τα μαθηματικά με τις μηγαδικές, έτσι. Δηλαδή ανέπτυξε, έφυγε από τους πραγματικούς, πήγε στους μηγαδικούς και τα έφερε άνω κάτω όλα. Έτσι, γιατί υπάρχει εκείνη η σχέση όμορφη που λέει «Ει στην γιώτα χ, ίσον κοζάιν χ και γιώτα ζάιν χ». Εντάξει, ωραία. Πώς συνδέονται, έτσι. Ή όπως λέμε, έτσι σαν παρένθεση, η σχέση που περιέχει έτσι η Ει στην γιώτα π, πόσο μας κάνει και ένα ίσον το μηδέν. Είναι η σχέση η οποία περιέχει πόσες, πρόσεξε, πόσους ωραίους αριθμούς, έτσι. Περιέχει το 0, περιέχει το 1, το Ι, το π και το ε. Εντάξει, ωραία. Αυτά τα ποίηματα προέκυψαν μετά από την εξέλιξη της μαθηματικής, αν θέλετε, ή αν θέλετε της λογικής της, του ανθρώπινου νου, από το μεσαίωνα μέχρι και πριν έναν αιώνα, και έδεσαν μέσα από τις μαθηματικές σχέσεις. Λοιπόν, γυρίζουμε τώρα. Βλέπουμε αυτή τη σειρά εδώ πέρα, έτσι. Η ακολουθία για μας εδώ πάνω είναι η αλφα νι, είπαμε νι προς νι και ένα, και όλο εστι νι επί νι και ένα. Ωραία. Όταν βλέπω νιωστές δυνάμεις, τι οδεύω προς το κριτήριο της ρίζας, του κοσί. Άρα τι θα κάνω εγώ, θα πάρω το όριο της νιωστής ρίζας της ακολουθίας αλφα νι, εάν το νι πλησιάζει στο άπειρο, δηλαδή θα πάρω το όριο, εάν το νι πάει στο άπειρο, τι, νιωστή ρίζα. Ποια είναι η αλφανή? Το κλάσμα νι προς νι και ένα και όλο εις τη νι επί νι και ένα. Κοιτάξτε, γιατί την πήραμε? Γιατί την πήραμε, γιατί μας τα κάνει τα πράγματα πιο απλά. Διώχνει το νι με το νι εδώ πέρα, απλοποιείται. Γιατί είναι σαν να έχω σε αυτή τη δύναμη, θα λέγαμε διανύ αυτό το πράγμα, νιωστή ρίζα. Σωστά. Απλοποιείται. Και τι μένει? Μένει το όριο, Για να δούμε ποιο όριο μένει. Μένει το όριο, τι, του νι προς νι και ένα εις την νι και ένα, εάν το νι πάει στο άπειρο. Για να δω τι θα μου κάνει αυτό. Θα μου κάνει ίσον το όριο, έτσι, του νι προς νι και ένα εις την νι και ένα. Ναι, αλλά τι λέγαμε προηγούμενα? Το νι και ένα προς νι δεν μας κάνει το Για να το γυρίσω λίγο ανάποδα, και επίσης το άθροισμα στους εκθέτες μου επιτρέπει να το πάρω ξεχωριστά. Δηλαδή να το πάρω όριο, το δούμε συγκεκριμένα, το νι πάει στο άπειρο, ένα προς νι και ένα προς νι και όλο στη νι. Τι πειράζει, έτσι, ωραία. Πήγε κάτω. Επί τι μου έμεινε? Νι προς νι και ένα. Σωστά. Ναι, τώρα όμως αυτά τα όρια τι. Το πρώτο μου κάνει ένα προς ε, όπως τα αναφέραμε και νωρίτερα, γνωστό όριο, επί το άλλο όριο να μας κάνει πόσο, βαθμός πάνω κάτω ίδιος, ένα. Άρα ένα προς ε. Ο αριθμός είναι 2,7, έτσι, ένας υπερβατικός αριθμός, έτσι, και άρα αυτό είναι μικρότερο του ένα. Άρα τι κάνει η σειρά? Η σειρά συγκλίνει, έτσι, από το κριτήριο της ρίζας. Λοιπόν, έτσι απαντήσαμε και είπαμε ότι αυτή εδώ η σειρά συγκλίνει. Εντάξει. Γιατί είπαμε ότι το κομβικό σημείο είναι το όριο, ένα και ένα διανύει και όλο στην μου κάνει το ε. Ή αν θέλετε το νί προς νί και ένα προς νί και όλο στην μου κάνει ε. Και πάμε τώρα στην τρίτη, να τη δούμε και αυτή πώς έχει. Δηλαδή η σειρά ένα προς 7 εις την νι συν μείον ένα εις την νι και ένα προς νι τετράγωνο και ένα. Δηλαδή η σειρά η οποία γράφεται σαν άθροισμα από νίσον ένα έως άπειρο, ένα έβδομο θα λέγαμε και όλο εις την νι, τι πειράζει, συν το άθροισμα από νίσον ένα έως άπειρο, ωραία,
του μείον 1 εις την ί και 1 προς νη τετράγωνο και 1. Δηλαδή, σαν άθροισμα δύο σειρών. Εμείς γνωρίζουμε ότι η πρώτη, αν θέλετε, είναι ποια σειρά? Γεωμετρική σειρά, και για την οποία γνωρίζουμε και πώς είναι και το άθροισμα, έτσι. Ωραία. Δηλαδή, ξεκινάει από το 1, αλλά θα είναι πώς θα είναι το άθροισμα. Θα είναι 1 έβδομο προς 1 μείον 7. Έτσι, δηλαδή ο πρώτος όρος, γεννήσαμε το 1 είναι το 1 έβδομο, επί το 1 μείον 7. Εντάξει, το φάγα εδώ λίγο, Βασίλη, έτσι. Άρα μας κάνει κάτω, πώς θα μας κάνει 7 μείον 1, θα μας κάνει 1 έκτο, ε. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι αυτό το αποτέλεσμα παίρνει 1 έκτο. Το εδώ. Λοιπόν, όμως η δεύτερη τι είναι? Είναι μία σειρά μείον 1 στην ί και 1 εναλλάσσουσα, η οποία ή θα πάει με Leibniz ή με απόλυτη σύγκληση. Διαλέγουμε και παίρνουμε, έτσι. Λοιπόν, είτε πάρω Leibniz είτε πάρω απόλυτη σύγκληση, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και το ένα προσαρμόσουμε και το άλλο. Οπότε, γιατί θα πάρω απόλυτη σύγκληση? Γιατί βασικά έχω παρονομαστεί που είναι νη τετράγωνο, ε. Έχω παρονομαστεί ισχυρό. Ο αριθμητής είναι το 1, οπότε αφού παρονομαστεί είναι ισχυρός, δηλαδή είναι με δύναμη μεγαλύτερη το 1, συγκλίνει. Εντάξει. Ωραία. Για να πάρω την απόλυτη σύγκληση, δηλαδή τη σύγκριση. Ενώ αν πάρω το Leibniz, έτσι, θα πάρω την εναλλάσσουσα και τα σχετικά. Λοιπόν, οπότε πάμε εμείς να πάρουμε την ακολουθία, ας πούμε, πες γάμα νη, έτσι, ίσον μείον 1 εις την ί και 1 προς νη τετράγωνο και 1. Να την πάρουμε σε απόλυτη μία αυτή, ε, και να πούμε ότι αυτή θα είναι ίση με 1 προς νη τετράγωνο και 1. Ωραία. Ναι, αλλά αν εγώ το νη τετράγωνο και 1 τον παρομαστεί, τι κάνω? Τον μικρύνω. Το λέμε τι κάνει? Μεγαλώνει. Ωραία. Άρα οδηγήθηκα να δω τι για τη σειρά σίγμα 1 προς νη τετράγωνο, την οποία εγώ γνωρίζω, είναι η βασική σειρά, είναι η πες σειρά που λέει ότι αν η δύναμη του παρομαστεί είναι μεγαλύτερη του 1, συγκλίνει. Εντάξει. Όμως αυτό τι κάνει? Συγκλίνει. Εντάξει. Και αφού συγκλίνει αυτή, δηλαδή συγκλίνει αυτή απόλυτα, άρα συγκλίνει και απλά. Συνεπώς έχω τη απλή σύγκληση. Έτσι. Απόλυτη, άρα μετά απλή σύγκληση. Έτσι εξασφαλίσαμε ότι η σειρά μας έχει δώσει αρχική συγκλίνη. Γιατί έσπασε σε άθροισμα δύο νέων σειρών που και η μία και η άλλη συγκλίνει.